αυτό που ζητήσαμε χτες, αυτό που ζητάμε και σήμερα, είναι να αποχωρήσει η αστυνομική δύναμη, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εδώ πέρα. Νομίζουμε, και σε αυτό νομίζουμε ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι αυτή η ένταση δεν βοηθάει και δεν ευνοεί κανέναν. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ούτε να είστε εσείς πιόνια σε ένα παιχνίδι κάποιων άλλων, τους οποίους η ένταση μπορεί να βοηθάει τη δημόσια εικόνα τους ή για εσωτερική κατανάλωση σε δικά τους ακροατήρια, σίγουρα δεν βοηθάει στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε, θέλουμε να μπορούμε μεταξύ μας να συζητάμε, να αντιπερατηθέμεθα, να κάνουμε ό,τι νομίζουμε να κάνουμε, χωρίς την παρουσία τη δικιά σας. Ξέρουμε ότι ούτε κι εσείς θέλετε να έχετε παρουσία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, με την παρουσία σας εδώ, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διευκολύνετε τη μόνιμη καταστολή στο Πανεπιστήμιο που θα έρθει με τις ομάδες της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, εκπρόσωποι από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα σας ζητάνε να αποχωρήσετε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και κανένας πρακτικός λόγος να είστε εδώ πέρα. Δεν μπορεί κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα και ενδεχομένως και το 15 Αύγουστο να πρέπει να μπαίνετε μέσα, να γεμίζει το Πανεπιστήμιο με ΜΑΤ και με ασφάλεια. Έτσι, για ποιο λόγο, για να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη? Είναι παράλογο. Αυτό που θέλουμε, λοιπόν, είναι να αφήσετε την ακαδημαϊκή κοινότητα στην ησυχία. Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις, ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το αυτοδιοίκητό του. Δεν χρειάζεται η παρουσία σας.